Από 19 φτάνουν τους 38 οι αγνοούμενοι, εκατοντάδες οι τραυματίες και 5,3 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ενώ νωρίτερα είχαμε περίπου 3 εκατομμύρια, τώρα έχουμε 5,3 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Και από ό,τι φαίνεται, σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται να επανέλθει το ρεύμα. Σε μία εβδομάδα θα έρθει περίπου. Θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα. Και εμείς βλέπουμε και τις εικόνες. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό της κατολίσθησης που είχαμε στην επαρχία Τσούμα, όπου πάρα πολλά δεκάδες σπίτια θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και χώματος. Οπότε λοιπόν, από τα 6,7 ρίχτερ στην νήσο Χοκάιντο, το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, τουλάχιστον 2 νεκροί αυτή τη στιγμή και 38 αγνοούμενοι. Λοιπόν, και από αυτές τις εξελίξεις, να δούμε λίγο και τα μηνύματα των τηλεθεατών πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Διχάζει ακόμα και η απόφαση για την πολύτεκνη οικογένεια. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Σαφώς υπάρχουν αυτοί που λένε είναι υπερβολική η απόφαση της δικαιοσύνης για προσωποκράτηση του πατέρα για μια πολυτεχνική οικογένεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι η φασαρία, η κοινή ησυχία όταν ενοχλείσαι. Και τι να κάνεις, αν το λες στον άλλον και δεν βγάζεις άκρη. Όλοι έχουν το δικαίωμα. Η συγκεκριμένη απόφαση συζητάμε κατά πόσο είναι σε μια βάση λογικής. Ναι. Δηλαδή να παίρνεις απόφαση για προσωποκράτηση για ένα πατέρα πολυτεχνικής οικογένειας που τα παιδιά φωνάζουν, κάνουν φασαρία. Μπορούν να υπάρξουν άλλες λύσεις. Αυτό μας είπαν και οι δικηγόροι. Σαφώς και υπάρχει και το δικαίωμα της οικογένειας η οποία ενοχλείται να προσφύγει και να προσπαθήσει να βρει μια λύση. Ήταν λίγο ακραία η απόφαση. Όπως επίσης έχουμε και πολλά μηνύματα για τον Ερυθρό Σταυρό, για τα νοσοκομεία. Έχουμε και θέματα σε σχέση με τις συντάξεις, αλλά και για τις κληρονομιές. Μας λένε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με τις αποποιήσεις των κληρονομιών, συγγενικών προσώπων που απεβίωσαν και οι συγγενείς τους δεν μπορούν να πληρώσουν και αποποιούνται λόγω χρεών αυτές τις περιουσίες. Θα κάνουμε θέμα στις επόμενες εκπομπές. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει στην ΕΡΤ. Δείτε τους εντός έδρας αγώνες της Ξάνθης στη δημόσια τηλεόραση. Νέος αφιγραντήρας Μόρις Premier Class. Με ειδική σχεδίαση με διπλά κοντένσερ για μείωση κατανάλωσης και θορύβου και smart control ένδειξης θερμοκρασίας και υγρασίας, δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα. Με 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Για μπαλκόνι, πέργολα, γκαράζ. Για βεράντα, κήπο, πισίνα. Κόσπικο, φυσικό.